Ουσιαστικά έτσι ξεκινάει για σας το καλοκαίρι μια ιδιαίτερη θεατρική παράσταση. Και κυρία Παρασκευοπούλου, θέλω να έρθω λίγο και σε εσάς και να μου πείτε δύο λόγια για την υπόθεση. Θα σας πω και για την υπόθεση. Κυρίως όμως θα σας πω το εξής. Επειδή είναι μια σπονδυλωτή παράσταση, δεν είναι δηλαδή ένα αυτοτελές θεατρικό έργο όπως το γνωρίζουμε κλασικά. Είναι μια εφάνταστη σύλληψη του Κωνσταντή και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ω κοινό γνώμονα βρήκε το φεγγάρι. Mm-hmm. Το οποίο σηματοδοτεί πολλά πράγματα από παλαιόφαινο, να το πω έτσι, με την έννοια ότι το φεγγάρι τα παλιά χρόνια, ξέρετε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν μερικά φαινόμενα, είτε ήταν της φύσης, της σελήνη κτλ. Έτσι υπήρχε μια μυθοποίηση. Αυτή η μυθοποίηση επηρέασε και τους νότερους λογοτέχνες και ποιητές, και πάντα στο φεγγάρι, γιατί είναι ένα φως στο σκοτάδι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Του δίναν διάφορες διαστάσεις, το μορφοποιούσαν, το βάζαν κοντά στον άνθρωπο κτλ. Έτσι ο Κωνσταντής είχε την ευφυή λοιπόν σύλληψη να πάρει τρία διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, ένα διήγημα δηλαδή του Λουίτζι Πιραντέλο, ένα απόσπασμα από το ματωμένο γάμο του Φρεντερίκο Καρθία Λόρκα, το οποίο είναι ένα θεατρικό είδος, και φυσικά ένα ποίημα από τον Γιάννη Ρίτσο, και όλα αυτά να τα συνενώσει δημιουργώντας μια παράσταση που είναι ένα σύνος για το φεγγάρι. Αυτό είναι στην ουσία η υπόθεση του έργου. Και οι τρεις συγγραφείς κάνουν μια αναφορά στο φεγγάρι και πώς αυτή, το φεγγάρι επηρεάζει έναν άνθρωπο, την ανθρώπινη ύπαρξη. Ακούγεται πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχετε δίκιο ότι στο φεγγάρι ο καθένας βρίσκει και κάτι το διαφορετικό, κάτι το λίγο ρομαντικό. Δεν το έχετε δει το φεγγάρι πολλές φορές, δεν έχετε... Δεν σας έχει φέρει σκέψεις. Ναι, αυτό, ο καθένας σκέφτεται νομίζω κάποια πράγματα. Ακριβώς, είναι κάτι πολύ οικείο. Να ρωτήσω τώρα λοιπόν και το σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Μουζάκη, αν είναι δύσκολο να ενώσεις λοιπόν τρία διαφορετικά λογοτεχνικά κείμενα και να τα ανεβάσεις πάνω στη σκηνή. Βασικά αυτά τα κείμενα, αυτά τα ανθρώπινα στοιχεία που ακούνε όσον αφορά συγγραφείς Ρίτσο, Πιραντέλο και Λόρκα έχουν την κοινή συνιστόσα και την κοινή συγγένεια του Νότου. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για τον Ευρωπαϊκό Νότο και αν θέλετε μιλάμε και για τον Νότο της χώρας μας. Πιο κοντά λοιπόν σε εμάς τα νοήματά τους. Ακριβώς, γιατί μιλάμε για Ανδαλουσία από Λόρκα, από Ισπανία, μιλάμε για Σικελία, Αγκριτζέντο από τον Λουίτσι Πιραντέλο, και αν πάμε στην γενέτειρα του Γιάννη, του Ρίτσου, του κυρίου Ρίτσου, μιλάμε για τη μονομασιά. Οπότε μιλάμε και για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Και μιλάμε για τον Νότο. Άρα ένας άνθρωπος που ζει στον Νότο βιώνει περισσότερα τα σημεία και τα στοιχεία της φύσης περισσότερο από έναν άνθρωπο που ζει στο Βορρά. Αυτή λοιπόν οι τρεις ανθρώποι... Γι' αυτό έχουμε και εμείς αυτό το ιδιαίτερο ταπεραμέντο. Ακριβώς. Είναι Μεσόγειος. Είναι μια θάλασσα λοιπόν, είναι ένα φεγγάρι, είναι τρεις χώρες. Αλλά μιλάμε για μια θάλασσα και για ένα φεγγάρι. Και τρία ζευγάρια μάτια υψώσανε τα μάτια τους στον ουρανό. Τη νύχτα ήταν το φεγγάρι. Τους γέννησε λοιπόν κάποια πράγματα, είτε στο ματωμένο γάμο, που το φεγγάρι, αν θέλετε, ενανθρωπίζεται και παίρνει ανθρώπινη μορφή και λέει αυτά που πρέπει να πει για να δημιουργηθεί το έργο, η ολοκλήρωση του έργου. Για το Μάλε τη Λούνα του Λουίτσι Πιραντέλο, πώς το φεγγάρι επιδρά σε έναν άνθρωπο και ως πόνος σωματικός, mm-hmm. αλλά και ως ερωτικός πόνος μέσα σε ένα διήγημα. Και μετά πάμε στη σονάτα του Σελινόφους του Γιάννη Ρίτσου, πώς μια γυναίκα, ή μάλλον πώς όλοι μας έχουμε βρεθεί κάποιες φορές μέσα στο δωμάτιό μας ή σε ένα δικό μας τόπο, μόνοι μας με το φεγγάρι, και ή συλλογιζόμαστε ή μονολογούμε κάποια πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθήσαμε να τα παντρέψουμε με κοινό παρανομαστή, κοινό φύσημα, να το πω έτσι, το φεγγάρι. Κάτω λοιπόν από τη σκέπη και από το φως του φεγγαριού να περάσουν αυτές οι τρεις ιστορίες. Αυτά τα νοήματα. Έχετε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για την παράσταση. Εγώ λέω λοιπόν, επειδή οι εικόνες μιλούν καλύτερα από εμάς, να πάμε να το δούμε και να επανέλθουμε. Ναι. Thank you.
καρδιά. Ποιος κρύβεται, να βγει έξω, είπα. La luna una vicia mi e voi la viti, idda l'argento e voi l'oro portati, idda la luce stanni, idda. Λοιπόν, είδαμε αυτό το πολύ όμορφο βίντεο και καταλαβαίνουμε ότι θα είναι και λίγο, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτό πήρα εγώ, ότι θα έχουμε και κάποιες στιγμές έτσι λίγο πιο δραματικές μέσα στην παράσταση. Κάνω λάθος? Σίγουρα περισσότερη σκέψη και με τον εαυτό μας. Είναι κυρίως έτσι πιο αισθησιακή αίσθηση της δραματικότητας. Δεν ναι. είναι με την στεγνή έννοια. Με την κακή έννοια, ναι. αλλά ναι. Ναι, είναι αυτό... Η χαρμολύπη, αλλά είναι αυτό πως κυλάει η ζωή και υπάρχουν τα πάντα μέσα. Αλλά σε μια πιο έτσι ποιητική του ατμόσφαιρα, κυρίως. Λοιπόν, είπαμε ότι ένα από τα κείμενα είναι και αυτό του Ρίτσου. Είπαμε ότι ο Ρίτσος έρχεται από τη Μονεμβασιά και κάπως έτσι θέλω να πάμε και στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου που θα γίνει στη Μονεμβασιά και φέτος συμμετέχει η θεατρική σκηνή Ζακύνθου. Ναι, ξεκινήσαμε από τα πέρυσι και είπαμε να κάνουμε τη δράση να βγούμε έξω, να βγούμε εκτός του νησιού. Νιώσαμε την ανάγκη ότι αυτά που κάνουμε πρέπει να τα δει και άλλος κόσμος και άλλοι τόποι. Από τα πέρυσι λοιπόν με το όνειρο της Πέτρας που πήγαμε στο φεστιβάλ, στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ του Δήμου Ζωγράφου και διαγωνιστήκαμε. Γυρίσαμε πίσω με το δεύτερο βραβείο ανδρικού ρόλου τον κύριο Σπύρο Ζουρβάνο. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, το πιο σημαντικό είναι το ταξίδι και οι ψυχές που συγγενεύουν και δεν τις ξέρεις και είναι από μακριά, είναι από την Κρήτη, από τον Εύρο, από τη Μυτιλίνη, αλλά υπάρχει μια κοινή συνιστόσα στην ψυχή μας, η αγάπη για το θέατρο και γνωρίζεις εκεί με αυτούς τους ανθρώπους και βλέπεις ότι όλη η Ελλάδα παίζει θέατρο. Άρα είναι μέσα στο αίμα μας. Αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς και ποτέ. Να έχουμε την τέχνη και να προσπαθούμε ό,τι και να συμβεί, όποια κρίση και να περάσουμε. Εκεί δεν υπάρχει κρίση, εκεί υπάρχει ψυχή. Αποφασίσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή τη δράση, συνεχίζοντας την πορεία προς τα έξω του νησιού, για να ακούγονται και καλά πράγματα για τον τόπο και όχι μόνο κακά. Και φέτος μας καλέσανε στο πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Μονεμβασιάς. Εκεί λοιπόν, μετά από 32 ομάδες, επιλέχθηκαν οι 6, μέσα στις 6 είμαστε κι εμείς. Και αυτό θα γίνει τις 8 με 14 Ιουλίου. Εμείς δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς πότε θα είμαστε εκεί. Αυτό λοιπόν συμβαίνει πέρα από τις 3 παραστάσεις που θα δώσουμε τώρα στο Σαρακινάδο. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Από εκεί και πέρα
Ανοίγοντας όλο αυτό το θερινό κύκλο, υπάρχει ήδη ένα ταξίδι που περιμένει ακόμα τις ημερομηνίες να βρει προς την Ιθάκη, που θα πάμε να παίξουμε. Έχουμε έρθει σε επαφή, η Όλγα θα τα πει καλύτερα, με ένα φεστιβάλ στην Αθήνα. Ναι, είναι το εργοτάξιο το οποίο κάνει και αυτό, διοργανώνει κάποιο φεστιβάλ και τα λοιπά. Είναι ιδιαίτερη σημασίας. Σκοπεύουμε να δηλώσουμε συμμετοχή και εκεί. Σε αυτό πηγαίνουν θίαση και επαγγελματική και μη επαγγελματική και τα λοιπά. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Σίγουρα είναι καλό το να είμαστε εξωστρεφείς. Αυτό που είπατε και πριν, ότι γνωρίζεστε και με άλλους ηθοποιούς που κάνουν ανάλογες δουλειές. Ακριβώς. Και όχι μόνο, οπότε μπορείτε να δείξετε και το έργο σας, να πάρετε όμως και πολλά και σαν και εκεί υπάρχει στοιχεία. Και εκεί υπάρχει και η εξέλιξη, έτσι. Δηλαδή, κάποιες στιγμές πολλοί κόσμος νομίζει ότι θέατρο είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο είναι ένα έργο μόνο, με 5 πράξεις, και αυτό είναι θέατρο. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι ένα ζωντανός οργανισμός, ναι, όπως εξελίσσεται, όπως ακριβώς εξελισσόμεθα και εμείς, έτσι. Τα πάντα πια είναι θέατρο και είναι και διαδραστικά πράγματα. Δεν είναι, λέει, μόνο στατικά που κάποιος κάθεται και βλέπει. Και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να συνεχίσει η τέχνη σε όποια μορφή, όχι μόνο η θεατρική, να ενισχύεται, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι πάνε να την κατακρεουργήσουν και την τέχνη και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Όχι, έχετε δίκιο, γιατί παίρνουμε, είναι πολύ σπουδαίο το θέατρο ούτως ή άλλως. Σε γεμίζει σαν άνθρωπο, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και για τον εαυτό σου και για τον άλλον. Νομίζω ότι για να είναι κάποιος ηθοποιός πρέπει να μπορεί να παρατηρεί πολύ καλά και τον εαυτό του και τους άλλους. Είπατε κάτι πολύ σοφό, είσαστε πάρα πολύ θείς. Οπότε έτσι είναι τα πράγματα, όντως. Έτσι είναι. Και να σας πω και κάτι τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πλατιάζουμε, να επισημάνω το εξής. Ότι ο Περικλής, επειδή είμαι και πολιτισμολόγος, θα το πω αυτό, ο Περικλής θέσπισε το θεωρικόν, το οποίο τι ήταν? Ήταν ένα επίδομα που δινόταν στους φτωχούς ώστε να έχουν τη δυνατότητα να χάσουν το μεροκάματό τους για να παρακολουθήσουν θέατρο. Αυτό και μόνο λέει κάτι. Όταν την εποχή του Χρυσού Αιώνα ο Περικλής θεσπίζει ένα τέτοιο επίδομα. Δηλαδή από εκεί θα πρέπει να καταλάβουμε τη σημασία που έχει το θέατρο. Πιστεύω όμως ότι και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, γιατί και τώρα την περίοδο της κρίσης βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος επιλέγει να πηγαίνει στο θέατρο και να βλέπει καλές παραστάσεις. Υπάρχουν φοβερές ομάδες, απίστευτες ομάδες στην Ελλάδα, με τρομερά ταλέντα που κάνουν απίστευτη δουλειά. Απίστευτη δουλειά. Μην ξεχνάτε ότι και η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει τα περισσότερα θέατρα. Ναι, έτσι, αυτό και δείχνει ότι δεν χάνεται. Οι Έλληνες έχουν ανάγκη για έκφραση. Έχουμε ανάγκη την Πέτρα, έχουμε ανάγκη τον ήλιο, έχουμε ανάγκη το θέατρο. Δεν είναι τυχαίο ότι το θέατρο γεννήθηκε σε τούτο τον τόπο. Και λοιπόν, πρέπει να συνεχίζει να υπάρχει. Τρεις δρόμοι για το φεγγάρι, να πούμε ότι σήμερα είναι η πρεμιέρα. Σήμερα, μόνο που πρέπει, δεν ξέρω αν πάντα ο χρόνος μας πιέζει, είναι η αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να πω οπωσδήποτε τους συντελεστές. Πείτε μου ποιοι σας έχουν βοηθήσει. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, έχουμε στο πρώτο αφήγημα, στο πρώτο έργο του Λίντσι Πιραντέλε, το Μάλι Ντι Λούνα, τον Μπατάου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Σοκορφιάτης. Τη Συντόρα, η οποία είναι η Αλεξάνδρα Ιβαλή. Τη Μάνα, τη γειτόνιση, η οποία είναι η Όλγα η Παρασκευοπούλου. Το Σάρο, ο οποίος είναι ο Κωνσταντίνος ο Μουζάκης. Και το Φεγγάρι, που πρωταγωνιστεί η Αλεξάνδρα Ντούζεβιτς. Πάμε μετά στο μονόλογο του Φεγγαριού, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, από το Ματωμένο Γάμο. Το οποίο το Φεγγάρι εκεί είναι η Αλεξάνδρα Ντούζεβιτς. Ο Λεωνάρντο Κινήφη, η Αλεξάνδρα Ιβαλή και ο Κωνσταντίνος ο Μουζάκης. Και πάμε μετά στη σονάτα του Σελινόφωτο, στο μονόλογο. Η γυναίκα είναι η Όλγα η Παρασκευοπούλου, η κυρία που κάθεται δίπλα μου. Ο άνδρας είναι ο Μιχάλης ο Τσαούσης, ο οποίος έχει κάνει και την επιμέλεια της μουσικής και είναι ζωντανή μουσική όλη την ώρα της παράστασης, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το φεγγάρι της συνεχίζει να είναι η Αλεξάνδρα. Οπότε βλέπουμε έχουν εργαστεί πολλοί άνθρωποι για αυτό το αποτέλεσμα. Ξεκινάμε σήμερα, Σάββατο και Κυριακή. Εμείς ευχόμαστε να πάτε πάρα πολύ καλά και ο κόσμος να έρθει και να δει καλό θέατρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς και σας περιμένουμε.